είναι μια ευκαιρία να γκρεμιστούν στερεότυπα που έχοντας γυρίσει αρκετά τον κόσμο είναι πάνω κάτω τα ίδια και να επίσης και το πιο σημαντικό να δώσω ένα θετικό μήνυμα για εμάς τους Έλληνες. Και γιατί λεγόμαστε Έλληνες, ξαφνικά δεν ξέρω γιατί το Hellenes, το οποίο σημαίνει Έλληνας, δεν νομίζω ότι χρειάζεται εξήγηση. Εδώ είναι χωρισμένη στα δύο στην πατρίδα. Εκείνοι οι οποίοι λένε μπράβο σε αυτό το κορίτσι και εκείνοι οι οποίοι λένε... Εσείς μιλάτε για τηλεοπτικό κοινό όμως. Για διαδικτυακό, γιατί από το διαδίκτυο έγινε γνωστό αυτό. Δηλαδή κυκλοφόρησε... Ναι, μιλάτε για ένα ποσοστό 5 με 7%. Μάλλον δεν έχετε δει καλά τις αντιδράσεις. Είναι μεγαλύτερες οι αντιδράσεις, να σας πω γιατί. Είναι μεγαλύτερες οι αντιδράσεις πρώτον γιατί μάθαν ότι είναι αντίγραφο μιας διαφήμισης καναδέζικης μπίρας. Αυτό το πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα. Το δηλώνει και είναι παροδία. Έχει τηρηθεί το format. Δεν είναι διαφήμιση μπίρας και επίσης επειδή είναι δική μου πρωτοβουλία αποκλειστικά, δεν υπάρχει από πίσω τίποτα, κανένας, ούτε κόμμα, ούτε οργανισμός, ούτε λεφτά σηκώθηκαν, ούτε έχω εκτός από μένα και τον άνθρωπο που το γύρισε από την κάμερα είμαι εγώ. Οπότε ξέρετε ξαφνικά. Δεν είναι όμως. Παροδία θα ήταν αν το κάνατε με σατυρική διάθεση. Εσείς δεν το κάνατε με σατυρική διάθεση. Το κάνατε όπως είπατε. Σωστός. Έτσι δεν είναι. Ναι, σωστός. Είναι ομάζ, θα το πω στα γαλλικά. Είναι ομάζ. Και δεν έχω καταλάβει γιατί είναι αυτό ένα πρόβλημα. Είναι ένα φορμάτ που κρατήθηκε. Μου άρεσε το φορμάτ αυτό. Να σας πω ευθέως τι λένε κάποιοι. Θεωρούν ότι είναι υπερβολικές οι υπερβολικοί. Και δραματοποιημένη, έντενο δραματοποιημένη αντίδρασή σας, δηλαδή είναι επιτηδευμένη. Είναι ιδιαίτερα επιτηδευμένη αφού γνωρίζετε και την υποκριτική καλά. Είναι δηλαδή η αντίδραση μιας ηθοποιού που ερμηνεύει ένα ρόλο και όχι πραγματικά πιστεύει αυτά που λέει. Ένα αυτό. Σας λέω τι λένε οι επικριτές σας. Άλλοι λένε ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου κάνει μια προσπάθεια να δηλώσει παρούσα στα πράγματα στην Αμερική και αυτό πράγματι απέδωσε γιατί αμέσως μετά ένα μεγάλο κανάλι ήρθε και τη ζήτησε συνέντευξη, γίνεται γνωστή και στην Αμερική λέει ξέρουμε πως γίνονται καριέρες, μπορεί από μια τέτοια αντίδραση να ξεκινήσει μια πορεία για μεγάλη πορεία καλλιτεχνική. Τι απαντάτε σε αυτό? Γιατί να μην διδαχτώ την καλλιτεχνική πορεία μου έρθει? Λέτε να είχα τόσο τρομερή στρατηγική δεδομένων αυτών που σας είπα στην αρχή να τα έχω όλα, να τα έχω μετρήσει τόσο κατά γράμμα. Δηλαδή, wow, τότε είμαι καταπληκτική, ναι. Πάντως το βιντεάκι είναι πάρα πολύ προσεγμένο που σημαίνει ότι κάθε λέξη που χρησιμοποιείτε μέσα και τον τρόπο που το παρουσιάζετε, δηλαδή το κρεσέντο που βλέπουμε, που ξεκινάτε να μιλάτε ήπια και σιγά σιγά να ανεβάζετε τους τόνους και στο τέλος να είστε πάρα πολύ έτσι δυνατοί, να το πω έτσι, στη φωνή, δείχνει ότι το έχετε μελετήσει πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι εραστεχνικό. Όχι, δεν νομίζω. Το έχω μελετήσει όχι το συγκεκριμένο βίντεο. Έχω βιωματικά περάσει από διάφορες καταστάσεις. Όχι μόνο σαν απλός άνθρωπος, αλλά και σαν άνθρωπος που διαβάζει και αναρωτιέται ποιος είμαι κάθε στιγμή της ζωής του. Οπότε, ναι, το έχω μελετήσει καμιά τριανταριά και χρόνια. Πάντως, η δική σας... Θέλω να πω κάτι πάνω στην ερμηνεία που είπατε. Ναι. Είναι η ιστορία της ζωής μου αυτή και ολονών που εκτίθενται. Δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Κι εγώ θα είχα κάνει καλύτερη ερμηνεία. Ίσως κι εγώ μπορεί να είχα δει... Αν είχα το περιθώριο να... Το θέμα είναι αν το πιστεύετε... Το θέμα είναι αν το πιστεύετε... Μα εγώ είμαι υποχρεωμένος να ρωτάω, Κατερίνα μου. Εγώ είδες μιλάω στον ελληνικό, εσύ μιλάς στο πληθυντικό. Θέλω να μιλάς και στον ελληνικό. Το θέμα είναι να απαντάτε εσείς και εμείς να κάνουμε τις ερωτήσεις για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι όλοι, δεν επικρίνουν όλη την προσπάθειά σας. Κάθε άλλο παρά. Μισή-μισή είναι. Η μισή λένε συγχαρητήρια, έτσι. Και λένε να μείνουμε στο περιεχόμενο και αν αυτό λειτουργεί θετικά για την Ελλάδα. Και κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι επιτηδευμένο. Και ότι υπήρχε μια σκοπιμότητα. Στο μισή-μισή δεν συμφωνώ. Με τίποτα όμως. Έχω στατιστικές.
εγκυρότατες. Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι λιγότερο, περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι πήγα να κάνω κάτι θετικό και το έκανα. Και εμένα μου φτάνουν τα χιλιάδες μηνύματα, τηλέφωνα, emails, από όπου έχουμε πρόσβαση. Κυρία Μουτσάτσου, εδώ μας λένε τηλεθεατές και μεταξύ μας και εμείς το έχουμε ακούσει αυτό, ότι δεν υπάρχει Ελένη, υπάρχει Ελένη και Ελλάς. Το Ελένη δεν το έχουμε ξανακούσει, έτσι όπως το λέτε εσείς. Το Ελένη. Αυτό το Ελένη, πώς το είπατε. Δεν είναι Ελένη, είναι Χελίνς. Χελίνς, ναι. Χελίνς, εδώ λέει υπάρχει Χελένη και Χελάς. Αυτό ξέρουμε εμείς. Ναι, γιατί δεν το ξέρετε το Έλληνες. Εσείς λέτε το Έλλην. Το κάνατε το Έλλην. Το Έλλην. Το εφαιρέσατε εσείς. Το Έλλην. Πάντως, οι όλοι δεν είναι και το θέμα. Η όλη αντιπαράθεση, ήταν στο στοιχείο της υπερβολής. Εκείνοι που κατακρίνουν είναι το στοιχείο της υπερβολής, ότι είσαστε υπερβολικοί, της θεατρικότητας, της αντιγραφής από μια διαφήμιση για μπύρα, όπου το κάνει πολύ πιο φτηνό. Ενώ κανονικά λένε ότι αν ήταν ένα κείμενο αυτούσιο δικό σας, δεν ήταν δηλαδή τόσο αυθόρμητο όσο θα θέλανε. Αυτό λένε όσοι κατακρίνουν. Δεν θα σας κατηγορούν για κάτι άλλο. Και λένε επίσης, για να συμπληρώσω αυτό που σας είπα, ότι μήπως το είδατε σαν μια ευκαιρία προσωπικής σας προβολής. Αυτό είναι, σας λέω, δεν είναι μισή. Όχι, αλλά τώρα το βλέπω, απολύτως. Όχι προσωπικής μου προβολής, προσωπικής μου δύναμης. Και ξέρετε, ο κόσμος καμιά φορά λέει για το ΚΚΕ. Το κουκουέ σου λέει, ρε παιδί μου, μου υπόσχεται έναν ωραίο παράδεισο. Δεν μου λέει όμως τι θα κάνω αύριο το πρωί. Τι θα κάνω στις 7 του Μάη. Τι θα γίνει με τους μισθούς, τις συντάξεις, τις απολεστές θέσεις εργασίας. Εκεί τι θα κάνω. Και αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής εξουσίας. Δεν γίνεται με το παιδιά, θέλω 1500 βασικό μισθό και δεν θέλω να γίνονται απολύσεις. Επ' αυτού δεν έχετε λέει πρόταση πολλοί κόσμοι. Αλήθεια. Γι' αυτό ρωτώ. Εγώ θα σας πω το εξής πράγμα. Καθημερινά. Για να πάρω την τελευταία 20ετία που τη θυμόμαστε όλοι, έτσι δεν είναι. Ναι. Εντάξει, 20άριδες μπορεί 20άριδες να δεν θυμούνται τίποτα. Λοιπόν, 20 χρόνια διεκδικούμε συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν θα πω λύσεις, άλλο αίτημα, δίκαιο και σωστό και άλλο λύση. Η λύση δεν είναι εύκολη. Θέλει γενικότερα σε ανθρωπές. Να πετύχατε, κύριε Παπαρίγα. Να σας πω. Πετύχατε τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, να δείξω αυτά το σχετισμό δυνάμεων. Ναι, πάντα. Γιατί ακούω τώρα είναι πολύ σωτήρες. Ψήφισέ με και θα σε σώσω αύριο. Τώρα ναι. Μεγάλο σωτήρες. Εμείς κόμμα σωτήρας δεν είμαστε. Αυτό που εμείς επιδιώκουμε είναι ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Δεν χωρίς την λαϊκή πλειοψηφία αποφασισμένη και με θυσίες να πετύχει ό,τι μπορεί να πετύχει σε κάθε φάση, δεν γίνεται τίποτα. Για να τελειώσουμε. Ναι. Να σας πω ότι πετύχαμε. Ναι. Και εδώ είναι κατεξοχήν η συμβολή του ΚΚΕ, χωρίς να σημαίνει ότι στον αγώνα ήταν μόνο οι κομμουνιστές. Δεν θα έφτανε να πετύχουν αυτά. Πολλά μέτρα, τα οποία ήταν να παρθούν προ-κρίσης, κερδίθηκε χρόνος και δεν τα πήραν. Για ορισμένες κατακτήσεις που λέμε τώρα, αν θέλετε ξεπερασμένες, γιατί κάθε 10, 20, 30 χρόνια οι κατακτήσεις πρέπει να είναι πιο μπροστά. Λάζουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καθυστέρησαν. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, η προσφορά μας είναι πολλαπλάσια από την εκλογική δύναμη που έχουμε. Η προσφορά μας στο λαό. Και όμως κατηγορείται το από την άλλη μεριά, με συγχωρείτε. Εγώ ας αφήνω τον πολιτικό σχετισμό δυνάμεων. Όχι, ακούω. Το 2009, τι ψήφισε ο λαός. Και δεν θα πω το 9. Θα πω το 10 στις εκλογές τοπικές. Όπως αυτές τις εκλογές. Περιφερειακές. Όπου ας πούμε δεν είχε το δίλημα κυβέρνηση κτλ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για το λαό να τσακίσει τα δύο κόμματα. Γιατί δεν το έκανε όμως, κύριε Παπαρίγα. Δεν σας προβληματίζει, δεν το έκανε. Δεν το έκανε ο λαός αυτό που λέει. Να σας πω κάτι, κύριε οικονόμου. Εμείς διαμορφώνουμε τις θέσεις μας. Κοιτάξτε, ο λαός ξέρει το δίκαιο του, αλλά πολλές φορές ή δεν βρίσκει το δρόμο να το πετύχει, αλλά θα πάρει την υπόψη. Δεν μπορεί να δεχτούμε τώρα ασφάλεια συνέχεια. Εγώ δέχομαι τη ασφάλεια. Δεν είπα ότι δεν ασφάλεια συνεχώς. Και αν δεχτούμε την επιχειρηματολογία σας, ο λαός τα τελευταία 80 χρόνια ασφάλει. Δεν είπα ότι δεν γίνεται ασφάλεια. Αφήστε τα τώρα αυτά. Εγώ δεν είπα ότι ασφάλει. Μα λέω γιατί οι θέσεις δεν γίνονται ευρύτερα δεκτές. Τώρα, άμα κάνουμε μια ολόκληρη ανάλυση, θα πείτε δικαιολογία γιατί δεν γίνονται δεκτές θέσεις μας. Καταρχήν, οι θέσεις μας γίνονται δεκτές από πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα δεν έχουμε την αντίθεση σε αυτά που λέμε. Έχουμε το ερώτημα, μα γίνονται αυτά.